Ο τίτλος του βιβλίου σας είναι εντός παρενθέσεως και μάλιστα με ερωτηματικό. Η ερώτηση είναι προφανής. Προς τι ο τίτλος? Το ερωτηματικό είναι ισχυρό. Το ερωτηματικό είναι, η παρένθεση μάλλον, είναι αυτό που οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θέλαν να μας καταστήσουν, σύντομη και θλιβερή παρένθεση. Άρα ξεκινάω από εκεί απαντώντας. Και απαντάω με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όσο κυβέρνησε πέτυχε πράγματα σημαντικά. Κάποτε θα μελετιέται το θέμα ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη συστηματικά και με αυτή την έννοια η παρένθεση δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει και λόγω του εκλογικού ποσοστού και λόγω ότι αυτό το εκλογικό ποσοστό ανοίγει ένα καινούριο δρόμο. Ναι, αλλά ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα που ερχόταν να ανατρέψει τις ισορροπίες στην Ευρώπη και πολλοί τον κατηγορούν ότι ενσωματώθηκε και στην πραγματικότητα και ακολούθησε μια μνημονιακή πολιτική, αλλά και στην εξωτερική πολιτική ακολούθησε μια πολιτική mainstream, θα έλεγα. Σε αυτά τι απαντάτε? Θα έλεγα ότι δεν ενσωματώθηκε, κάθε άλλο μάλιστα. Μόνο ότι αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να συμβιβαστεί τον Ιούλιο του 2015 και να παρουσιάσει το συμβιβασμό αυτό στην ελληνική κοινωνία ώστε να απαντήσει ποιος θέλει να διαχειριστεί το μνημόνιο καταρχήν. Με την υπόσχεση ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι διαφωνεί και δεν υιοθετεί το μνημόνιο ιδεολογικά, θα το τηρήσει γιατί έτσι πρέπει να κάνει μια χώρα στο βαθμό που θέλει να έχει αξιοπιστία, αλλά ταυτόχρονα θα κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τις κακές όψεις του μνημονίου. Η πολιτική του λοιπόν δεν ήταν πολιτική ενσωμάτωσης, ήταν μια πολιτική ρητά αντιφατική. Πρωτοφανής ως παγκόσμια κλίμακα, γιατί εφάρμοζε ένα πρόγραμμα με το οποίο διαφωνούσε ριζικά. Ωστόσο, το αποτέλεσμα φάνηκε, βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε κατά την κοινή διατύπωση με την κοινωνία όρθια και από εδώ και πέρα, μετά την ήττα, ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος, γιατί για την αριστερά τέτοιες ήττες στο πλαίσιο του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό πάντα είναι ευκαιρίες αναστοχασμού, κατανόησης και καινούργιας προσπάθειας με νέα δεδομένα ισχυρότερα. Να ρωτήσω, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι το όραμα του σοσιαλισμού εξακολουθεί να είναι επίκαιρο? Δεν θα το έλεγα καταρχήν όραμα, γιατί το όραμα έχει μια σχέση με τη φαντασία και το όνειρο. Θα το έλεγα στρατηγικό στόχο. Θεωρώ ότι ο στρατηγικός στόχος είναι και σήμερα μαχητός και ίσως είναι σήμερα, παρά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα επίκαιρος ως μαχητός. Διότι βλέπουμε ότι οι καταστροφές απλώνονται σε ολόκληρη την Ιφίλιο, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε πάρα πολλά επίπεδα και η μόνη απάντηση σε τέτοια επίπεδα είναι ακριβώς η έννοια του σοσιαλισμού, η δυνατότητα και η προοπτική του σοσιαλισμού. Και βλέπουμε ότι σε χώρες που δεν το περιμέναμε, όπως παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ ή όπως παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, η λέξη και η στρατηγική του σοσιαλισμού επαναδιατυπώνονται στις καινούργιες συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι εξακολουθεί να έχει αυτό τώρα, το υπηρετεί, και με ποιο τρόπο μπορεί να τον υπηρετήσει σήμερα? Μπορεί να τον υπηρετήσει σήμερα, θέλει να τον υπηρετήσει σήμερα. Μία από τις προϋποθέσεις είναι πολλές. Μία από τις προϋποθέσεις είναι ακριβώς να, ας πούμε, αποτιμήσει την εμπειρία της διακυβέρνησης και δει ως προς πρώτη διάσταση τι έμαθε ο ίδιος για τη χώρα. Γιατί η σκοπιά της διακυβέρνησης σου δίνει μια διαφορετική οπτική πάνω στη χώρα, σου φέρνει καινούργια διδάγματα που δεν τα έχεις ως αντιπολίτευση και εκεί πάνω, στη βάση αυτού του μαθήματος, ξεκινά από μια καλύτερη βάση για μια παραγωγική ανασυγκρότηση που δεν θα παραλαμβάνει όλα όσα μάθαμε ως τώρα, μπετόν και τουρισμός, ως μονοκαλλιέργεια για την ανάπτυξη της χώρας. Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Η συζήτηση που είχε ανοίξει στο ΣΥΡΙΖΑ για τη διεύρυνση ή το άνοιγμά του στην κεντροαριστερά κλπ. Πώς αυτό θα συνεισφέρει ή μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση ή να υπονομεύσει ανάποδα το ριζοσπαστικό του χαρακτήρα? Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει να τον υπονομεύσει, τουλάχιστον από τη στιγμή που οι περισσότεροι, όπως φάνηκε από την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιστεύουμε ότι ο στόχος του σοσιαλισμού είναι επίκαιρος και μαχητός. Στόχος τον οποίο μπορούμε να συγκλίνουμε με δυνάμεις που δεν έρχονται από την στενή δική μας παράδοση και οι οποίες δυνάμεις μοιράζονται τουλάχιστον εν μέρη αυτούς τους στόχους. Χρειάζεται ένα πλατή μέτωπο από τη σοσιαλδημοκρατία που αποδεσμεύεται από τον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο, τους πράσινους
και τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να στρατευτούν σε αυτό το στόχο, χωρίς υποχρεωτικά να ταυτίζονται σε όλα με το ΣΥΡΙΖΑ.